Για να καταλαβαίνεις τι πρέπει να πούμε. Μέλλα, το ξέρω! Οι Frogs και οι Bunnies είναι κατσίκες! Όχι, Γιάννα, άκου να σου πω πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Χθες το βράδυ, οι Bunnies και οι Frogs κάνανε πιτζάμα πάρτι. Και υποσχέθηκαν να τους βρουν και αγόρια. Θα κάνουμε κι εμείς πιτζάμα πάρτι, δηλαδή! Όχι, Γιάννα, Έλεος. Θα κάνουμε μια κοριτσίστικη βραδιά και θα μας βρουν μετά αγόρια. Αμισόλυλα και ο Γκλέμπ και ο Ρούσλαν! Γιάννα, αν είσαι ικανοποιημένη εσύ με την online σχέση και μόνο να στέλνεις φωτογραφίες, μου περισσεύει. Εγώ θέλω να ζήσω πραγματική ζωή και σχέση. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Κατάλαβα. Τότε πολύ ωραία, γλυκό μου μπιτσουνάκι. Τι θα κάνουμε τότε, Λέιλα? Θα ετοιμαστούμε για πάρτι. Οκ, Λέιλα. Κέβ, αυτός ο χορός μαζί σου είναι καταπληκτικός. Ζαλίνα, είμαι έτοιμος. Τι στο καλό συμβαίνει τώρα, ο Κέβ θα κάνει πρόταση στη Ζαλίνα και θα έχουμε πάρτι και γάμο. Σουβούλωσε το λίγο εσύ, Κέβ, ναι. Μα δεν άκουσες ούτε τι ήθελα να σου πω. Κέβ, ηρέμησε, δεν πρόκειται να σε αφήσουμε να παντρευτεί την αδερφή μας έτσι απλά. Είναι πολύ νωρίς για γάμου, η Ζαλίνα είναι μόνο 110 χρονών. Λοιπόν, ησυχή, αδέρφια. Λοιπόν, Κέβ, κάντο. Θες να γίνεις η γυναίκα μου? Ναι. Έκπληξη! Καλώς ήρθατε στο κοριτσίστικο πάρτι μας. Popcorn και κρύα ποτάμια για σας. Πλάκα μας κάνετε, τι γίνεται εδώ? Νομίζω ότι θέλουν να γίνουν και αυτές οι φίλες μας. Άλλο πολύ τούτο, γιατί? Καρίτσια, θα λέμε το τσίρκο, γιατί είναι αυτά? Δεν είμαστε καλύτερες φίλες, το είδατε αυτό? Κορίτσια, πού τα βρήκατε αυτά τα δαχτυλίδια? Τα κλέψαν από εκεί. Κορίτσια, ελάτε, ας περάσουμε λίγο καλά. Έχει πολύ νόστιμα πράγματα. Κορίτσια, πάρτι είναι άλλωστε. Ας κάνουμε πάρτι, να ανάψουμε τη μουσική.